Ελάτε να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και λέγαμε βέβαια για αυτήν την έκθεση που ευχόμαστε καλή επιτυχία, την Expo Trof που γίνεται στην Αθήνα και που βεβαίως εκεί θα υπάρξουν πάρα πολλά θέματα να αναδειχθούν, προϊόντα, διότι όπως ξέρετε έχουμε τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019. Και όπως καταλαβαίνετε, η γαστρονομία, η πολιτιστική κληρονομιά μας, η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλα τα υπόλοιπα εκεί θα πάρουν σάρκα και οστά. Ένα πρόγραμμα το οποίο πρωτοβουλία είναι του Περιφερειάρχη και υλοποιείται με τη λέσχη αρχιμαγείρων, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Και βέβαια πρέσβυρα, μην ξεχνάτε ότι είναι η κυρία Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Έτσι, και επίσης χορηγός είναι τα ελληνικά πετρέλαια και απακλειστικός αερομεταφορέας η Aegean Airlines. Οπότε καταλαβαίνετε αγαπητοί μου φίλοι, πάρα πολλά και ωραία πράγματα εκεί θα αναδειχθούν και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία γιατί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 6 με 7, 8 εκεί στην ενότητα Μαγειρεύουμε Ελλάδα θα δοκιμάσουν όλοι όσοι περάσουν επισκέπτες γεύσεις από την Κάλυμνο με φτάζημα, με γυριστές με μέλι, με μουούρι, με σαλάχι σκορδαλιά, με ρεβίθια του φούρνου, με χταποδοκευτέδες και θα μαγειρέψει βέβαια όπως σας είπα ο Δημήτρης Κουλιάς, τι σας λέω τώρα μεσημέρι, έτσι από όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Μπράβο αγαπητοί μου φίλοι, σας περιμένουμε, περιμένουμε και βιντεάκια να μας ανεβάσετε, να μας στείλετε για να έχουμε τη δυνατότητα να τα μοιραστούμε με όλους τους φίλους τηλεθεατές μας. Ελάτε να σας πούμε ότι σε λίγο μετά, στο επόμενο ημίωρο θα ακούσουμε και θα δούμε τον Γιάννη Γαβαλά να μας λέει για το Ιταλικό Χρυσό Βραβείο του Βιολογικού Θυμαρίσιου Καλύμνη Κουμελιού. Όμως τώρα να πούμε ότι το νοσοκομείο Καλύμνου ευχαριστεί θερμά την κυρία Ελένη Μάρη και τον σύζυγό της Γιάννη Μάρη που για άλλη μια χρονιά βοήθησαν το νοσοκομείο γιατί περισυνέλεξαν το ποσό των 2.500 ευρώ και ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους, ρώτησαν τι χρειάζεται και τους προμήθευσαν με ένα μεγάλο αριθμό χειρουργικών εργαλείων. Από την διοίκηση λοιπόν ευχαριστίες για άλλη μια φορά για την στήριξή τους. Είναι εκπληκτικοί, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Ξέρετε ότι κάθε 1-2 χρόνια φέρνουν 60 τόσους Γάλλους που τους μαθαίνουν ελληνικούς χορούς τόσο καλά και είναι τόσο ενθουσιασμένοι και όλα αυτά είναι μια μεγάλη βοήθεια για τον τόπο μας. Από την Τετάρτη άρχισε η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους από το κοινωνικό παντοπολείο για το επαρχείο Καρπάθου και Κάσου. Μια διανομή που γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο επαρχείο και οι δικαιούχοι πρέπει απλά να προσέρχονται με το δελτίο της ταυτότητάς τους για να παραλαμβάνουν τα είδη που δικαιούνται. Αντίστοιχη διανομή γίνεται τις επόμενες ημέρες και στο νησί της Κάσου, στους εκεί δικαιούχους, αφού βέβαια προηγηθεί η σχετική ανακοίνωση. Η λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου εντάσσεται γενικότερα στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του επαρχείου Καρπάθου Κάσου, αλλά και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου, αγαπητοί μου φίλοι, να βοηθηθούν οι συμπολίτες μας, όπου και αν είναι αυτοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ύστερα από αυστηρή διαδικασία της αρμόδιας επιτροπής της περιφέρειας. Κάτι ανάλογο που γίνεται βέβαια και στο Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου, με την Κάλυμνο και όχι μόνο, αφού οι τρίτεκνοι αλλά και οι πολύτεκνοι θα λάβουν τα τρόφιμά τους από την Δευτέρα. Τρόφιμα λοιπόν διανέμονται κατά τακτά διαστήματα και οι δικαιούχοι ενημερώνονται βεβαίως και τηλεφωνικά αλλά και με δελτία τύπου που φτάνουν σε εμάς στην τηλεόραση Αιγαίου, ενώ τηρούνται βέβαια αυστηρά και τα προσωπικά δεδομένα. Η κυρία Ψαρομπάν, θυμάστε, μας είχε πει ότι για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι γύρω στις 100-110 που εγκρίθηκαν να λάβουν τα σχετικά προϊόντα. Πρόκειται για μια υπόσχεση λοιπόν που γίνεται πραγματικότητα στα νησιά της επαρχιακής ενότητας, Κάρπαθο Κάσου, σε εμάς στην Κάλυμνο βεβαίως τις επόμενες ημέρες κτλ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αναφέρει έτοιμο να δημοπρατηθεί είναι το νέο νηπιαγωγείο στο Λακί της Λέρου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, το οποίο, να πούμε, ότι είναι συνολικού προϋπολογισμού 662.840 ευρώ. Το νέο νηπιαγωγείο μελετήθηκε από το Δήμο Λέρου και βρήκε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας με την ένταξή του
με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020. Το νηπιαγωγείο αυτό θα είναι δυναμικότητας 25 νηπίων, θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο στο Λακί και θα καλύψει τις ανάγκες του δεύτερου νηπιαγωγείου που σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και με εναλλακτικές μορφές θέρμανσης και ψύξης. Ένα έργο λοιπόν που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, η μερίδα με τίτλο «Η ειδική αγωγή και η σχολική ψυχολογία στην αυλή ενός σύγχρονου και καινοτόμου εκπαιδευτικού συστήματος», πραγματοποιείται λοιπόν στο Δημαρχείο Ρόδου. Η δράση λοιπόν αυτή είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και πάμε να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό το σχετικό βίντεο. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση. Θεωρώ πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα σε σύγχρονη εποχή, όπου εκτιμώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα restart στις σχέσεις μας με τα παιδιά αυτά, αλλά τους γονείς τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί θέλω να το πω αυτό. Κάποτε στην Ελλάδα, πιστεύω και στην Κύπρο, ήταν ταμπού αυτό. Ξεπεράστηκε, τα παιδιά αυτά και μετέπειτα άτομα εντάχθηκαν στην κοινωνία. Όμως εκτιμώ και είμαι σίγουρος ότι η επιστήμη πλέον θέλει να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό που λέγεται σχολείο, σχέση με αυτά τα παιδιά και δυνατότητες αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στην κοινωνία και να προσπαθήσουν να ζήσουν επί ίσης όρης μέσα σε αυτήν. Εδώ βέβαια μπαίνει και ο Δήμος, ο οποίος πρέπει να είναι ένας Δήμος ανοιχτός σε αυτούς τους ανθρώπους γενικότερα, είτε αυτό είναι στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής, είτε όμως είναι και στην καθημερινότητά της. Στην καθημερινότητά τους εννοώ. Είναι για μας μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να βρισκόμαστε εδώ για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να ενισχύσουμε ομάδες συνανθρώπων μας, οι οποίοι είτε έχουν λίγο περιθωριοποιηθεί, είτε δεν είναι στην πρώτη γραμμή όπως θα έπρεπε να είναι. Σήμερα λοιπόν η σημερινή μας παρουσία εδώ και η σημερινή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με τον Δήμο της Ρόδου έχει αυτή την σημασία για εμάς. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε μία άλλη οπτική σε μερικά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίρνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν άνθρωποι με όραμα και ανοιχτοί σε τέτοιες προκλήσεις. Είναι σημαντικό ότι μέσα σε όλη αυτή τη διευρυμένη δυσκολία που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πρωτοβουλίες που είναι για το καλό της κοινωνίας και για το καλό των πολιτών. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το εκπαιδευτικό κοινό και όχι μόνο, και το ευρύτερο κοινό, με θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι στη διδασκαλία στις τάξεις τους, αλλά προσφέρουμε και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις γνώσεις του, τις θέσεις του πάνω σε συγκεκριμένα θέματα της παιδαγωγικής. Στην αυριανή ημερίδα, η δικιά μου εισήγηση έχει να κάνει με το πώς θα μετακινηθούμε ή έχουμε μετακινηθεί από αυτό που ονομαζόταν παραδοσιακά ειδική εκπαίδευση σε αυτό που σήμερα ονομάζεται συμπεριληπτική εκπαίδευση. Στην προσπάθεια δηλαδή να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και όλα τα παιδιά, να δούμε πώς διδάσκουμε όλους τους μαθητές παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση, να δούμε πώς παιδιά που για διάφορους λόγους περιθωριοποιούνται θα βρούμε τρόπους ώστε να αυξήσουμε τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της διδασκαλίας.
Και επίσης, μέσα από την όλη εισήγηση θα προσπαθήσουμε να αναδομήσουμε κάποιους όρους, κάποια στερεότυπα τα οποία για κάποιους λόγους έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία και στους παιδαγωγούς, τα οποία οδηγούν κάποιες φορές σε περιθωριοποίηση ή και στιγματισμό, όταν αποδομώντας αυτά τα στερεότυπα θα φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση έχει μια σημαντική ερευνητική πρακτική παρουσία στον επιστημονικό χώρο της ειδικής αγωγής, η οποία ενισχύεται μέσα από συνέργειες και συνεργασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιήσει πολλά σεμινάρια, συνέδρια, βηματικά εργαστήρια και προφετικές δράσεις, οι οποίες προάγουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η μερίδα που θα υλοποιηθεί αύριο, 1 Φεβρουαρίου 2019, με τίτλο Ειδική Αγωγή και Σχολική Ψυχολογία, συναυλή ενός σύγχρονου και καινοτόμου εκπαιδευτικού συστήματος, συνιστά μια τέτοια καλή πρακτική συνεργασίας με δύο σημαντικούς φορείς, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους αυτών των φορέων και να επισημάνω ότι μέχρι τώρα, από τη θεματική συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα, το Κοσμήτα της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον κύριο Αγγελίδη, και το Δήμαρχο Ρόδου, κύριο Χατζηδιάκο. Με το Πανεπιστήμιο, ειδικότερα με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συνεργαζόμαστε ως τμήμα του ΠΟΥΤΟΥΔΟΕ σε μορφωτικά σεμινάρια που παρέχονται δωρεάν σε εκπαιδευτικούς. Ενώ με το Δήμο Ρόδου και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχουμε συνοργανώσει ποικίλα σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, τα οποία προάγουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επίσης, υλοποιούμε για δεύτερη χρονιά ένα πρόγραμμα το Συνδημιουργό, που είναι για το παιδί και την οικογένεια παιδιού που έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΜΕΔΑ λοιπόν εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της καλής πρακτικής συνεργασιών και έχει ως στόχο να αναδείξει το σύγχρονο ρόλο της ειδικής αγωγής και της σχολικής ψυχολογίας με θέματα που αγγίζουν το παιδί, την οικογένεια, τον εκπαιδευτικό και τον ειδικό. Σας προσκαλούμε λοιπόν σε μια επιστημονική συνάντηση και θα χαρούμε πολύ με την παρουσία σας. Και εγώ θα μιλήσω αύριο. Εγώ θα μιλήσω για πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση και τα παιδιά με αναπηρίες ή παιδάκια με διαταραχές. Οπότε, για να μην δώσω όλα τα μυστικά σήμερα, αύριο θα μιλήσουμε βασικά πώς η τεχνολογία, πώς η νευροαπεικόνηση μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση να γίνει καλύτερη, ειδικά την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες ή διαταραχές. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτήν την ημερίδα. Η ημερίδα αυτή απευθύνεται. Η ημερίδα, επαναλαμβάνω, αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φορείς, αλλά και γονείς. Είναι ανοιχτό. Ή για όποιον άλλον ενδιαφέρεται, θα δοθούν βεβαιώσεις και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο αύριο και ώρα 6.